Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή εμείς δεν πήραμε καν δεσμεύσεις. Άκουσε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στο νοσοκομείο, δεν πήραμε όμως καμία απάντηση. Ούτε τι θα γίνει σχετικά με τους γιατρούς. Το μόνο το οποίο ακούμε συνεχώς είναι ότι το νοσοκομείο θα αναβαθμιστεί και θα αναβαθμιστεί και θα αναβαθμιστεί. Πώς είναι δυνατόν όμως ένα νοσοκομείο να αναβαθμιστεί όταν δεν υπάρχουν γιατροί? Όταν λειτουργούν βασικές ειδικότητες του νοσοκομείου με έναν μόνο γιατρό, ο οποίος σε κάποιες ειδικότητες κιόλας ετοιμάζονται να φύγουν. Ο παθολόγος μας έχει ήδη δηλώσει την πρώτη του παρέτηση, αναμένεται να δηλώσει και τη δεύτερη. Δεν την έχει αποσύρει. Ο γιατρός ακτινολόγος είναι και αυτός στα κάγκελα, ετοιμάζεται να παραιτηθεί και εκείνος. Άρα θα μείνουμε και χωρίς γιατρό ακτινολόγο. Εμείς δεν βλέπουμε καμία αναβάθμιση. Μάλιστα. Επίσημες δεσμεύσεις δεν έχουμε πάρει. Άρα απαιτούμε, δεν ετοιμάστε πλέον. Η διαδικασία της αίτησης έχει σταματήσει. Πλέον απαιτούμε την πλήρη στελέχωση του νοσοκομείου μας. Να μου πείτε αυτό το νοσοκομείο, να μας πείτε αυτό το νοσοκομείο πόσους ανθρώπους εξυπηρετεί, ποιες περιοχές καλύπτει, κύριε Βλασάκη? Καλύπτει πάνω από 37.000 κόσμο. Η χιλιομετρική απόσταση είναι ουσιαστικά από τη Βιάνο, καλύπτει περιοχή έκταση από τη Βιάνο μέχρι και το Γούδουρα χαμηλά. Είναι όλη η νοτιοανατολική Κρήτη. Γι' αυτό και θέλουμε και ετούμαστε να μετανομαστεί σε νοσοκομείο νοτιοανατολικής Κρήτης, γιατί καλύπτει τεράστια απόσταση. Και πέραν τούτου υπάρχουν φορές που καλύπτει ακόμα και όλο το νομό. Και γιατί αυτό? Γιατί υπάρχουν οι εφημερίες που, επειδή υπάρχουν προβλήματα και στα υπόλοιπα νοσοκομεία, το νοσοκομείο της Ιεράπτρας καλείται να καλύψει αυτά τα κενά. Δεν μιλάμε απλά και μόνο για, για τους Ιεραπετρίτες, ή για τους λαστιώτες ολόκληρους. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβει όλος ο νομός. Ότι εάν και εφόσον κλείσει το νοσοκομείο της Ιεράπτρας, θα είναι ένα μεγάλο πλήγμα για ολόκληρο το νομό. Έχουν ακουστεί ούτως ή άλλως πολλά και, κύριε Μαμαντόπουλε, φαντάζομαι τα θυμάστε πάρα πολύ καλά. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια αυτός ο περίφημος χάρτης υγείας στο Λασίθι σας έχει πάντα πρώτος στο στόχαστρο. Ακριβώς, και αυτός είναι και ο κύριος λόγος που ανησυχούμε, και αυτός είναι και ο κύριος λόγος του σημερινού συλλαλητηρίου. Αφενός μεν είναι ο χάρτης, όπου ονοματίζεται στην ουσία το νοσοκομείο της Ιεράπετρας συνέχεια και επί χρόνια, ότι διατηρήθηκε μέχρι σήμερα το νοσοκομείο μας μόνο μετά από αγώνες του λαού και φωνή λαού, και ότι θα συνεχίσουμε σήμερα να το κάνουμε, γιατί πιστεύουμε ότι ευθύνη δεν έχουν μόνο αυτοί που μας επιβάλλουν την επανάπτυξη. Ευθύνη έχουμε και εμείς αν την ανεχτούμε. Δεν την ανεχτήκαμε ποτέ και δεν θα την ανεχτούμε ούτε τώρα. Όσον αφορά την επίσκεψη της κυρίας Γκάγκα, για μας ήταν μια προσβολή, ήταν μια απαξίωση. Γι' αυτό και ο κόσμος είναι θυμωμένος. Αυτό που λέμε κοινωνία των πολιτών δεν είναι αρεστό στην κυρία Γκάγκα και σε αυτούς που τη συνοδεύανε. Εμένα με αφήσαν να παίξω σε ένα παγκάκι να περιμένω. Δεν θέλησαν να ακούσουν τον κόσμο. Θέλησαν να ακούσουν σε μια αίθουσα μικρή που μπήκαν στο γραφείο τους συμμέτερους και μετά το προσωπικό. Τον κόσμο δεν τον ακούσαν καθόλου. Και ζητήσατε δηλαδή να συναντηθείτε μαζί τη και σας άφησαν να παίξω σε ένα παγκάκι, όπως λέτε? Ακριβώς αυτό έγινε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και αυτά που έφερε μαζί της. Τα σκέφτηκε στο δρόμο? Ήθελε να μας πετάξει κάτι? Δηλαδή μας είπε ότι θα σας κάνω θα φιλοξενείτε χρονίως πάσχοντες, ότι θα σας κάνω και τμήμα χημειοθεραπείας. Άλλη μια κοροϊδία αυτό. Δηλαδή μια νοσοκόμα που θα διαλύει τα φάρμακα να τα δίνει. Οι νεοπλασίες είναι διεπιστημονικό πρόβλημα. Θέλει 5 ειδικότητες γιατρών πέρα από τους ογκολόγους. Έτσι, δηλαδή ο ασθενής θα τρέχει στο Ηράκλειο να τον δουν οι ογκολόγοι, να του δώσουν μια συνταγή, να έρθει εδώ μια νοσοκόμα σε ένα χώρο 2 τετραγωνικών να ετοιμάσει τα φάρμακα, να τα χορηγήσει, και έναν αγροτικό ιατρό να δει μια γενική αίματος. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και μόνοι μας, δεν χρειάζεται να μας το δώσει η κυρία Γκάγκα. Επομένως όλα αυτά είναι προσβλητικά. Έτσι, ο κόσμος της Ιεράπετρας νόμιζε ότι με απογοήτευση, με κλιμακούμενη απογοήτευση, ότι θα οδηγηθεί στην απάθεια και ότι θα τα δεχτεί, διότι η υποβάθμιση δεν ξεκίνησε σήμερα. Η υποβάθμιση ξεκίνησε χρόνια. Εντάξει, σιγά σιγά, με τη μέθοδο του σιγά σιγά, σαν τον βάτραχο που σιγοβράζει. Αποδεικνύουμε σήμερα ότι είμαστε θυμωμένοι. Η Ιεράπετρα σήμερα είναι κλειστή. Είναι κλειστές οι υπηρεσίες του Δήμου, είναι κλειστές οι τράπεζες, είναι κλειστά τα σούπερ μάρκετ, είναι κλειστά τα σχολεία. Είναι τα πάντα κλειστά. Ο κόσμος σήμερα θα είναι στην πλατεία.
να ακουστεί η φωνή μας μέχρι την Αθήνα. Να καταλάβουν ότι δεν το δεχόμαστε αυτό το πράγμα. Και σε αυτό που είπε ο κύριος Βλασάκης πριν από λίγο, ξέρετε, λίγο έκπληξη μοιάζει, διότι αυτό που ακούστηκε τουλάχιστον από την πλευρά της αναπληρώτριας υπουργού και τα όσα διέρευσαν, ήταν ότι μίλησε και με τον παθολόγο, ο οποίος είναι υποπαραίτηση, και ότι, ξέρετε, τον έπεισε ότι θα μείνει γιατί θα ενισχυθεί το τμήμα. Από πού να ενισχύθει, κυρία Δουλγεράκη? Από γιατρούς από άλλο νοσοκομεία που είναι ήδη υποστελεχωμένα? Από το στρατιωτικό γιατρό της Ζήρου μπορεί να έρθει να αναλάβει τμήμα? Μπορεί να έρθει, να καλύψει εφημερία? Δέχεται? Τους ρώτησε αν δέχονται? Δεν δέχονται. Σήμερα η Καλαμάτα είναι στο πόδια και φωνάζει γιατί πήραν την νεφρολόγο και τη στείλανε στην Κυπαρισία. Έτσι. Τα Γιάννητσά είναι στους δρόμους. Τα νοσοκομεία όλα είναι στους δρόμους. Και να σας πω και κάτι και για τις καθαρίστριες, και όχι μόνο τις καθαρίστριες, είναι και η φύλαξη, είναι και η σύντηση. Η φιλοσοφία τους είναι να τα δώσουν όλα στον ιδιωτικό τομέα και σε εργολάβους. Δεν είναι ασέβεια και ντροπή όταν επί 2,5 χρόνια είχαμε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι στρατεύτηκαν για να εφαρμόσουν τους κανόνες προστασίας από τον COVID, έδωσαν την ψυχή τους, και τώρα λέει σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι μεγάλης ηλικίας, βγαίστε στον δρόμο γιατί θα φέρω εργολάβο. Όλα αυτά στα πλαίσια της φιλοσοφίας της ιδιωτικοποίησης είναι ντροπή. Δεν είναι μόνο ότι χάθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας με τον νέο νόμο της κυρίας Γκάγκα, τη μεγαλύτερη, αν θέλετε, κατάκτηση του ελληνικού λαού μετά τη μεταπολίτευση. Mm-hmm. Έτσι. Είναι και αγένεια, είναι και ασέβεια. Είναι προσβλητικό αυτό που γίνεται. Δηλαδή δεν πρέπει ο κόσμος να αφήσει να εφαρμοστούν όλα αυτά τα πράγματα. Ξεκινάει η Ιερά Πέτρα, βάζει το σπινθήρα. Αλλά μας ακολουθούν όλα τα νοσοκομεία. Η Κρήτη όλοι θα είναι σήμερα εδώ και η Ελλάδα όλοι μας στέλνει μηνύματα. Η αλήθεια είναι ότι βλέποντας μέσα από τα δελτία τύπου υπάρχει στήριξη από πάρα πολλές παραγωγικές ομάδες σε αυτό τον αγώνα, τον οποίο δίνεται όλοι εκεί, κύριε Βλασάκη και κύριε Μαμαντόπουλο, και νομίζω ότι αυτό είναι το παρήγορο. Θυμίζει μέρες του παρελθόντος όπου πραγματικά ήσασταν στους δρόμους και κατεβαίνατε συχνά πυκνά στο Ηράκλειο, δίνοντας για άλλη μια φορά τον αγώνα για αυτό το νοσοκομείο, που έχει να κάνει με την ίδια την υγεία τη δική σας. Δεν είναι αφηρημένη έννοια η υγεία. Ακριβώς. Αλλά αυτό που πάνε να κάνουν τώρα, γιατί δεν λένε μόνο αυτό, λένε ότι τα νοσοκομεία θα καλύπτουν τα έξοδά τους από τον ΕΟΠΗ, δηλαδή από τα νοσήλια. Δηλαδή μετατρέπουν τα νοσοκομεία σε εμπορικό κατάστημα ισολογισμού και υγεία από αγαθό. Και υπέρτατο γίνεται εμπόρευμα. Ξέρετε κάτι, κύριε Μαμαντόπουλε, ναι, το προχωράμε λίγο παραπάνω και να σας, ναι, πω γιατί το προχωράμε. Ναι. Γιατί χθες έβλεπα την καταγγελία της από ΕΔΗΝ. Το είχαμε ακούσει αρκετές φορές από τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία. Ότι, ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πού να πάνε, δεν υπάρχουν δομές πρόνοιας, δεν έχουν, ναι, οικογένεια, δεν έχουν χρήματα να ζήσουν, τους έχουν κόψει το ρεύμα, δεν έχουν σπίτι ή οτιδήποτε άλλο, και δεν θέλουν να πάρουν εξιτήριο από τα νοσοκομεία γιατί δεν έχουν πού να πάνε. Έγινε χθες μια καταγγελία για τα νοσοκομεία της Αθήνας. Σήμερα πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Νέα Κρήτη: ασθενείς αρνούνται να φύγουν από το Παγνί για το Βενιζέλιο και το Βενιζέλιο γιατί δεν έχουν που να πάνε. Εξιτήριο χωρίς αύριο. Άστεγοι και οικονομικά εξαθλειωμένοι που δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τη θαλπορή των νοσηλευτικών ιδρυμάτων μένουν από μέρες έως και μήνες μέσα στα νοσοκομεία της Κρήτης, αν και αποθεραπευμένοι. Οπότε καταλαβαίνει κάποιος, καταλαβαίνουμε όλοι μας μετά από αυτά τα οποία αναφέρατε, γι' αυτό σας είπα ότι το πάμε πολύ πιο μακριά, ότι εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο και έχουμε άλλες προεκτάσεις. Ναι, αλλά οι προνοιακές δομές είναι υποχρέωση της πολιτείας. Της πολιτείας είναι υποχρέωση. Δηλαδή αυτό που ζει αυτή τη στιγμή το Αττικό, που βγάζουν τους ασθενείς αυτούς όπως τους αναφέρετε, τους βγάζουν έξω. Έχουν προνοήσει κάτι για αυτούς τους ανθρώπους που να μην κάνουν το νοσοκομείο απαραίτητο? Mm-hmm. Δεν έχουν προνοήσει απολύτως τίποτα. Και δυστυχώς ό,τι είναι προνοιακό το καταργούνε. Αντί να το αναπτύξουν και αντί να μετατρέπουμε μια πολιτεία δικαίου και πρόνοιας, μετατρεπόμαστε σε ιδιωτική επιχείρηση. Mm-hmm. Αυτό γίνεται. Τώρα, ειδικά για την Ιερά Πέτρα, που καλύπτει, όπως είπε και ο κύριος Βλασάκης, μια τεράστια περιοχή, το 1/4 της Κρήτης, όλη την νότια ανατολική Κρήτη, έτσι, πάντα την περιφρονούσανε.
Δηλαδή αυτό το σιγά μωρέ και Ιερά Πέτρα το έχουμε ακούσει στους διαδρόμους του Υπουργείου να λέγεται. Και νομίζαν πως το ήταν αυτό. Μαντόπουλε, άμα μου επιτρέπετε, το κακό ξέρετε ποιο είναι. Ότι το αναφέρουν μόνο όπως λέτε οι διαδρόμοι του Υπουργείου. Αυτή τη στιγμή έχουμε ψηφίσματα και θα έχουμε και συμπαράσταση σήμερα από όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης, το γνωρίζετε καλά, και θα έχουν και τη συμπαράσταση και της ΠΟΕΔΗΝ. Βεβαίως, και νομίζω ότι αυτό λέει πολλά. Βεβαίως. Και το καλό, κυρία Δουλειεράκη, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος, ούτε ένας φορέας, ούτε μια συλλογικότητα που να μην συμμετέχει σε αυτόν τον αγώνα στην Ιερά Πέτρα. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Θα μας ακούσουν δυνατά αυτή τη φορά. Ωραία. Κύριε Βλασάκη, είπατε 37.000 άνθρωποι, οι οποίοι καλύπτονται σε καθημερινή βάση αν το χρειαστούν, διότι είναι μια δυναμική από τη Βιάνο μέχρι και τον Γούδουρα. Από την άλλη, τουριστική περίοδος, σαφέστατα με τα νούμερα αυτά να πολλαπλασιάζονται για τις ανάγκες του κόσμου. Νοσοκομείο νοτιοανατολικής Κρήτης, όπως λέτε, που θα θέλατε να μετονομαστεί, γιατί καλύπτει όλη αυτή την πολύ μεγάλη περιφέρεια. Από την άλλη, οι πληροφορίες που λένε ότι, ξέρετε, θέλουν να το κάνουν κέντρο υγείας, να το κάνουν παχρονίων παθήσεων ή οτιδήποτε άλλο. Μπορούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι απλά και πρακτικά από τη Βιάνο έως και το Γούδουρα να πηγαίνουν στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, και ποια θα είναι η στήριξη στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, όταν και από τον κύριο Μανουσάκη, αντίστοιχα τον Γιώργο, ακούμε κατά διαστήματα τα πάντα όλα για αυτά τα οποία σημειώνονται με την δυσλειτουργία του νοσηλευτικού ιδρύματος. Μα γι' αυτό το λόγο και πριν λίγο καιρό, αν θυμάστε καλά, πάλι βγήκαμε αρνητικά ως νομός στα κανάλια, γιατί μεταφέρθηκε περιστατικό το οποίο μπορούσε να έχει εξυπηρετηθεί στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας, έτσι, μεταφέρθηκε στον Άγιο, από τον Άγιο έφυγε και πήγε στο Παγνί. Γιατί στην Ιεράπετρα είχαμε το μαιευτήρα, αλλά για μια απλή ουσιαστικά γένα. Δεν είχαμε αναισθησιολόγο, στον Άγιο Νικόλαο είχαν αναισθησιολόγο, δεν είχαν μαιευτήρα και κατέληξε τελικά στο Παγνί. Δηλαδή αυτό το πράγμα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Ξέρετε, όση ώρα μιλάτε, κάνουμε υπέρτατη προσπάθεια ως εργαζόμενοι, υπέρτατη προσπάθεια, έτσι, για να στηρίξουμε το νοσοκομείο μας. Το θέλουμε το νοσοκομείο μας. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς και οι λίγοι αυτοί που έχουμε απομείνει το στηρίζουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Όση ώρα μιλάτε, όμως απαιτούμε πραγματικά να στελεχωθεί. Όση ώρα μιλάτε, έρχεται ένα μήνυμα για εσάς από τον Σύλλογο Σεισμόπληκτων «Η Ελπίδα», τον κύριο Κώστα Γκαντάτσιο, που μου ζητά να σας μεταφέρω το εξής, ότι η απαξιωτική αυτή πολιτική ήταν και είναι η ίδια με την συμπεριφορά και προς τους ιδίους, ότι κατέβηκαν με κοινή σημαία δηλώσεις θετικές και μακριά από αντιδράσεις, αναφέρεται στο κυβερνητικό κλιμάκιο, πυροτεχνήματα για να χρησιμοποιηθούν ενδεχόμενα πρόσκαιρα, αλλά από την άλλη εκείνοι λένε ότι σας ευχαριστούν, σας στηρίζουν και το λένε δημόσια, και ότι ως κοινωνία είναι ευγνώμονες για την προσφορά σας στην περίοδο του σεισμού, γιατί λέει ο κύριος Γκαντάτσιος, μαγειρεύατε για αυτούς. Τους ευχαριστούμε πραγματικά. Εγώ είμαι χαρούμενος γιατί όλη εκείνη την περίοδο ήμουνα στο Αρκαλοχώρι, ήμουνα δίπλα τους, έκανα ό,τι μπορούσα και ως διασώστης γιατρός και για ό,τι άλλο χρειάστηκε, ακόμα και για τη ρύθμιση της αποθήκης εκεί. Ήμασταν εκεί, είμαστε δίπλα, είμαστε ένα. Είμαστε ένα, και ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που απαξιώνονται και προσβάλλονται με αυτόν τον τρόπο, έτσι, είμαστε σύμμαχοι και ζητούμε την αξιοπρέπειά μας στην ουσία. Ζητούμε την αξιοπρέπειά μας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ τους σεισμοπαθείς. Ήμουν κοντά τους και θα συνεχίσω να είμαι κοντά τους όπου χρειαστεί στα πλαίσια των δυνατοτήτων μου, των σωματικών. Λοιπόν, η Ιερά Πέτρα σήμερα λοιπόν για κάποιες ώρες βάζει λουκέτο. Κλειστές επιχειρήσεις όπως και καταστήματα εστίασης, όπως ξέρω. Ναι, γιατί το συλλαλητήριο αυτό, η διαμαρτυρία αυτή, η απέτηση αυτή για να λειτουργεί και να ενισχυθεί αυτό το νοσοκομείο, είναι ένα καθολικό αίτημα όλου του κόσμου. Σωστά, κύριε Βλασάκη? Βεβαίως.
Βεβαίως. Στις 11 το πρωί είναι η συγκέντρωση. 11 η ώρα είναι το συλλαλητήριο. 11 παρατέταρτο υγειονομική όλη και όσος κόσμος θέλει θα ξεκινήσουμε μια πορεία προς την πλατεία, προς το κέντρο του συλλαλητηρίου. Από εκεί και μετά θα υπάρξουν κάποιες διαδικασίες τις οποίες γνωρίζει ο κύριος Μαμαντόπουλος που είναι στην Επιτροπή για το συλλαλητήριο. Εμείς αυτό το οποίο μεταφέρουμε και στον κόσμο είναι το εξής. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ζωή χωρίς την υγεία. Κύριε Μαμαντόπουλε. Κυρία Δουλγεράκη, ξεκινάμε από την πλατεία. Περιμένουμε και τους εργαζόμενους του νοσοκομείου. Θα πούμε μερικά ψηφίσματα εκεί πέρα και θα υπάρξει μουσική. Θα οργανωθεί ο κόσμος εκεί πέρα και θα ξεκινήσουμε πορεία με μπροστάρι την εκκλησία, με τα πανό και τη δημοτική αρχή και όλος ο κόσμος θα μεταφερθούμε προς το νοσοκομείο. Τα παιδιά και εθελοντές θα περικυκλώσουν το νοσοκομείο με τα σώματά τους, θα γίνουν διάφορα δρόμενα και από τα παιδιά και από τους συμπολίτες μας που θα συμμετέχουν και εκεί θα γίνει η μεγάλη εκδήλωση. Δηλαδή η μεγάλη εκδήλωση ξεκινάει από την πλατεία 11 η ώρα και μετά πάμε στο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο σήμερα θα είναι πολιορκημένο από όλο τον κόσμο της Ιεράπετρας. Εκκλησία, δήμος, σχολεία επίσης σε αυτή την προσπάθεια, αυτό να καταλάβω. Είναι ό,τι υπάρχει στην Ιεράπετρα συμμετέχει. Εκκλησία, δήμος, λαός, επιχειρήσεις, καταστήματα, υπηρεσίες δήμου, υπηρεσίες της νομαρχίας. Είναι όλα κλειστά σήμερα. Ήταν όλα κλειστά σήμερα. Σήμερα πάμε πλατεία. Σήμερα πάμε για το νοσοκομείο μας, πάμε για τον τόπο μας.